Λοιπόν, κύριε Στυλιανού, τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για αυτή τη μέρα? Οι καταναλωτές φαίνεται και από το, όσα έχει πει η συνάδελφός σας από το εμπορικό κέντρο, έχουν ενημερωθεί. Έχει γίνει ιδιαίτερα μεγάλη έτσι, διαφημιστική καμπάνια από όλους όσους συμμετέχουν ή έχουν αποφασίσει ότι θα αξιοποιήσουν αυτό το εργαλείο που ονομάζεται Black Friday, για να φέρουν τους καταναλωτές κοντά και να τους πείσουν να ψωνίσουν. Οι καταναλωτές με τη σειρά τους έχουν ενημερωθεί, πρέπει να μελετήσουν καλά, αφού εντοπίσουν τις ανάγκες τους, και θεωρώ ότι έχει γίνει τις προηγούμενες μέρες και όχι σήμερα, μπορούν να δουν την αγορά και οι προσφορές που υπάρχουν, οι τιμές που υπάρχουν, αν είναι κατάλληλες για τους ίδιους, να προχωρήσουν στις αγορές. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει και σήμερα και πρέπει να γίνεται σε κάθε άλλη περίπτωση στην οποία υπάρχουν προσφορές. Οι εκτόσεις, έχετε κάνει κάποιο έλεγχο να δείτε αν είναι αυτές οι μεγάλες εκτόσεις που συνάδουν με τη φιλοσοφία του θεσμού, αν το ονομάσουμε έτσι? Καταρχήν, θα πρέπει να πω ότι προσωπικά δεν θεωρώ ότι στην Κύπρο είναι θεσμός, δεδομένου ότι μιλάμε για μεμονωμένες επιχειρήσεις που συμμετέχουν ή τέλος πάντων αριθμών επιχειρήσεων που συμμετέχουν και δεν είναι καθολικό. Δεν είναι καθολικό. Και ήδη έχουμε ακούσει και νομίζω έχετε ακούσει και εσείς και κάποιες περιπτώσεις που αντιδρούν στο γιατί να γίνεται κτλ. Η ουσία είναι ότι είναι μια διαδικασία προσφορών από τους εμπόρους προς τους καταναλωτές και οι καταναλωτές μπορούν να την αξιοποιήσουν. Ο ίδιος ο καταναλωτής θα κρίνει δηλαδή αν η τιμή η οποία του δίνεται είναι ικανοποιητική για να ψωνίσει, ειδικά σήμερα, διότι έχουμε ονομάσει μια συγκεκριμένη μέρα. Πέραν τούτου, αν συγκρίνουμε το τι υπάρχει στην Κύπρο ή το τι έχει διαφημιστεί στην Κύπρο γενικότερα με το τι γίνεται στην Αμερική, η οποία είναι και η χώρα που έχει γεννήσει ουσιαστικά το Black Friday, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτά τα επίπεδα. Σίγουρα όμως, αν κάτι γίνεται από το 1952 και κάτι που έχει ξεκινήσει τα τελευταία 2-3 χρόνια, δεν μπορούν να συγκριθούν. Σίγουρα το να μπουν περισσότεροι έμποροι μέσα μπορεί να ενισχύσει και το ύψος των εκτόσεων, γιατί θα υπάρξει περισσότερος ανταγωνισμός. Και θεωρώ ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το όφελος που θα μπορούν να έχουν οι καταναλωτές. Πρέπει να αναγράφονται διπλές τιμές πάνω στα προϊόντα? Η τιμή, η αρχική η τιμή και η τιμή στην οποία πωλείται σήμερα το προϊόν, για να μπορεί ο καταναλωτής να βεβαιώσει την έκπτωση την οποία ονομάζει ότι υπάρχει. Επειδή είναι από προσωπική εμπειρία αυτό που θα σας πω, έτυχε να είχα πάει σε ένα κατάστημα, ήταν ένδυσης, να δω την τιμή και μετά να έχουν μπει οι εκτόσεις και στην έκπτωση να αναγράφεται η τιμή που ήταν πριν από τις εκπτώσεις και η διπλή τιμή να ήταν κάτι πιο ακριβό. Ναι. Δηλαδή η τιμή που είχα δει πριν από τις εκπτώσεις με την τιμή στις εκπτώσεις ήταν η ίδια, απλά όταν έβαλαν τις διπλές τιμές έβαλαν κάτι πιο ακριβό ότι προϋπήρχε της έκπτωσης. Το ελέγχει κάποιος αυτό? Η υπηρεσία προστασίας καταναλωτή είναι η αρμόδια υπηρεσία. Πρέπει να πούμε ότι υπήρχε παλαιότερα μια νομοθεσία στην Κύπρο η οποία καθόριζε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους για να γίνονται εκτόσεις. Δεν υπάρχει πλέον. Η καταργηθεί η νομοθεσία αυτή. Οπότε ο κάθε έμπορος μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή, κατά τη διάρκεια του έτους, να ορίσει εκτόσεις και ξεπουλήματα. Αυτό που έχει μείνει από την νομοθεσία είναι ακριβώς οι δικλείδες ασφαλείας προς τους καταναλωτές και το δικαίωμα της υπηρεσίας να ελέγξει όχι μόνο τις τιμές, αλλά και τα τιμολόγια, ούτως ώστε να δει την τιμή εισαγωγής του προϊόντος στο κατάστημα. Δηλαδή ότι την πρώτη φορά που μπήκε στο ράφι το Α προϊόν είχε τιμή 100 ευρώ και σήμερα πωλείται 50 και έχει έκπτωση 50%. Και ότι όντως αυτό ισχύει. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει μπει και έχει διανύσει χρονική περίοδο πέραν των 3 μηνών με αρχική τιμή, μπορεί να υποστεί έκπτωση. Δηλαδή δεν μπορεί να φέρω σήμερα έναν προϊόν στο κατάστημα μου, να το βάλω στο ράφι και να πω αυτό το προϊόν έχει 50% έκπτωση. Δεδομένου ότι δεν έχω αρχική τιμή πώλησης. Σωστό. Γίνονται έλεγχοι στα καταστήματα πρώτοι από λειτουργούς της υπηρεσίας καταναλωτή? Εξ όσων γνωρίζουμε, γίνονται έλεγχοι, ναι. Υπάρχουν καταγγελίες όμως για να βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί? Υπάρχουν καταγγελίες από τους καταναλωτές. Δεν μιλώ για σήμερα συγκεκριμένα, μιλώ γενικότερα. Οι καταναλωτές, αν εντοπίσουν κάτι, το αναφέρουν. Ιδιαίτερα περιπτώσεις παρόμοιες με αυτές που έχετε αναφέρει προηγουμένως, όπου υπάρχει αυτή η παραπλάνηση του καταναλωτή για έκπτωση. Αυτό είναι και ο λόγος
λόγος που συχνά πυκνά θα μας ακούσετε εμάς και ως οργάνωση καταναλωτών να λέμε ότι ο καταναλωτής πρέπει να εντοπίζει τα προϊόντα και να παρακολουθεί τιμές τους, τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και να παρακολουθεί τιμές τους γενικότερα, ούτως ώστε να μπορέσει όταν θα δει την έκπτωση, γιατί συνήθως αυτό γίνεται. Κάποιοι καταναλωτές έχουν την υπομονή και περιμένουν να δουν το προϊόν σε έκπτωση για να προχωρήσουν στην αγορά. Άρα, αν έχεις εντοπίσει το προϊόν, γνωρίζεις την τιμή, όπως στην περίπτωση που μου έχετε αναφέρει προηγουμένως, και στην έκπτωση μπορείτε να πιστοποιήσετε αν είναι αληθινή ή ψεύτικη. Σε περίπτωση που είναι ψεύτικη, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γίνει καταγγελία, είτε προς το σύνδεσμο καταναλωτών, είτε προς την υπηρεσία. Κλείνοντας, κύριε Στυλιανού, τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές και για τη σημερινή ημέρα, αλλά και για το τρίμηνο, καθώς από ό,τι ακούσαμε, είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει μέχρι και την Κυριακή. Για να μας μείνει ως καταληκτικό αυτό το σχόλιο. Αυτό που έχω πει εξ αρχής, δηλαδή είναι μια περίοδος εκπτώσεων μέσα σε μια διαδικασία ολόκληρου του έτους, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν εκπτώσεις. Mm-hmm. Οπότε η διαφορά είναι ότι δεν γίνεται από μια επιχείρηση μεμονωμένα, γίνεται από αριθμό επιχειρήσεων. Επαναλαμβάνω, δεν είναι καθολικό. Οπότε οι καταναλωτές μπορούν να πάνε σε κάποιο κατάστημα το οποίο δεν έχει εκπτώσεις σήμερα και πρέπει να το γνωρίζουν. Πρέπει να είναι προσεκτικοί και να δουν και από έξω τις πινακίδες, γιατί προφανώς όποιος συμμετέχει θα έχει αναρτήσει το οτιδήποτε ενημερωτικά. Και στο τέλος της μέρας είναι οι ανάγκες μας οι οποίες εξυπηρετούνται στην αγορά. Άρα, αν έχουμε ανάγκες οι οποίες μπορούν να καλυφθούν σήμερα, καλό είναι να προχωρήσουμε στις αγορές. Αν οι ανάγκες μπορούν να περιμένουν ή δεν υπάρχει το διαθέσιμο χρήμα για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις αγορές μας, διότι μην ξεχνάμε, είναι σχεδόν τέλος του μήνα και οι περισσότεροι θα πληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Άρα, ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι πιεσμένος, μπορούμε να πούμε. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλες περίοδοι με εκπτώσεις πριν να τελειώσει το έτος, διότι οι γιορτές έρχονται και αν το δουν οι έμποροι και στην Κύπρο όπως το βλέπουν οι έμποροι στην Αμερική, αυτή είναι η αρχή των αγορών για τις γιορτές των Χριστουγέννων, η σημερινή μέρα.